Είχαμε την μεγαλύτερη κλιμάκωση τον τελευταίο καιρό στη Μέση Ανατολή με τον θάνατο του Χασάν Νασράλα, του αρχηγού της Χεσμολάχ και πλέον έχει ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου από το Ισραήλ. Καλησπέρα σε όλους, ονομάζομαι Καρυπίδης Βασίλος και σήμερα βρίσκεστε στο κανάλι μου. Σήμερα θα αναλύσουμε όλα όσα έγιναν από τη δολοφονία του αρχηγού της Χεσμολάχ μέχρι και να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μια πρόβλεψη για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ο Χασάν Αστράλ λοιπόν είναι νεκρό. Η Χεσμολάχ επιβεβαίωσε την τολοφονία του ηγέτη σε μια μαζική αεροπορική επίθεση σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά τη Βυριτού το βράδυ τη Παρασκευή. Νωρίτερα, ο Ισραηλινό στρατό ανέφερε σε μήνυμά του ότι ο αρχηγό τη Χεσμολάχ εξολοθρεύτηκε στο χτύπημα τη Βυριτού. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Ισραηλινό στρατό αναφέρει ότι μαζί με τον αστράλα σκοτώθηκε και ο διοικητή του λεγόμενου νοτίου μετόπου τη Χεσμολάχ, Αλή καράγη, μαζί με άλλου Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι το Ισραήλ πλέον δεν ενδιαφέρεται για το τι θα πει ο υπόλοιπο κόσμος για τις πράξει του. Είχα την ελπίδα ότι το Ισραήλ θα ήθελε σε πρώτη φάση να μην σκοτώσει τον Ασράλα, έτσι ώστε να υπάρχει πλέον, ήλπιζα μέσα μου, ότι το Ισραήλ θα ήθελε να υπάρχει κάποιο πρόσωπο για να διοικήσει την Χεσμολάχ, έτσι ώστε να μπορεί με κάποιο τρόπο να συνονοηθεί. Απλά έχουμε φτάσει πλέον και κοινικά στο συμπέρασμα το Ισραήλ δεν νοιάζεται. Δεν ενδιαφέρεται. Θέλει να ξεπαστρέψει όλου του αντιπάλου του. Έχει τη δύναμη να το κάνει και θα το κάνει, γιατί όχι μόνο δεν μπορεί κανεί στρατιωτικά να το σταματήσει, όχι μόνο δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο ούτε καν συνδυασμό δυνάμεων δηλαδή, όλοι στην περιοχή να ενωθούν απέναντι στο Ισραήλ δεν μπορούν να το νικήσουν διότι διαθέτει πυρηνικά. Υπάρχει και το κενό στις ΗΠΑ για τις επόμενες 40 μέρες μέχρι τις Αμερικανικές εκλογές, όπου πρακτικά δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί κανείς να πει στον Νετανιάχου, όπα, πρόσεχε, σταμάτα, υπάρχει το τάδε θέμα, υπάρχει το τάδε πρόβλημα, θα γίνει χαμό στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ανοίγει την πόρτα του φρενοκομείου και λέει, αυτό ήταν, ξεκινάμε. Είναι απίστευτο το τι συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα και ο Νασράλα, Στη συνέχεια έχουμε επίσης νεκρό και τον αναπληρωτή διοικητή των φρορών της Επανάστασης του Ιράν, όπου βλέπουμε ότι είναι ανοιχτά πλέον ε, υπέρ. Το Ιράν στέλνει αξιωματικού, θα στείλει και στρατεύματα στο Λίβανο και βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την, ε, την χερσαία εισβολή του Ισραήλ μέσα στο Λίβανο. Το πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι θα συμβεί αυτό από εδώ και πέρα. Δεν το γλιτώνουμε και πιστεύω ότι οδηγούμαστε σε σύρεξη στην περιοχή. Α, αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα. Βλέπετε με βάση το τι συμβαίνει. Αρχέ πολέμου από το Ιράν, κάλεσμα Χαμεν Κατά του Ισραήλ, στέλνει στρατιώτε σε Λίβανο και Συρία. Εδώ μεταξύ είμαι και σίγουρο ότι ο Χαμενε είναι και το επόμενο πρόσωπο το οποίο είναι στο στόχαστρο του Ισραήλ. Εδώ πέρα βλέπουμε την αλυσίδα τη Χεσμολάχ με τον Ασράλα, τον οποίο έχει δολοφονήσει, έχει σκοτώσει το Ισραήλ και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία έχει σκοτώσει όλη την διοίκηση τη Χεσμολάχ, την έχει ξεκληρήσει κυριολεκτικά το Ισραήλ. Και πάμε σε έναν χάρτη έτσι ώστε να καταλάβουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, για εμένα, βρισκόμαστε, η μπάλα είναι στο στρατόπεδο του Ισραήλ, το οποίο μένει να δούμε δύο πράγματα. Ένα, αν έχει ουσιαστικά δολοφονήσει όλη την ηγεσία της Χεσμολάχ για να αποφύγει τον πόλεμο και να πει ότι όποιος βγει και ηγέτης στη Χεσμολάχ, Τολμήσει να ορθώσει ανάστημα απέναντι στο Ισραήλ, θα δολοφονηθεί και το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Είτε του δολοφόνησε όλου έτσι ώστε να μην υπάρχει οργανωμένη απάντηση όταν θα εισβάλλει μέσα. Μάλιστα, είδαμε και πρόσφατα τα πέγκερ που ανατινάχτηκαν, οι 3.000 βομβητέ που ανατινάχτηκαν και έχουν ουσιαστικά ξεκληρήσει όλη την Χεσμολάχ και, και, τα στελέχη, τα χαμηλόβαθμα στελέχη και του μαχητέ τη Χεσμολάχ. Οπότε, ή το Ισραήλ το έκανε αυτό για να αποφύγει την εισβολή, είτε αυτό πιστεύω εγώ το έκανε έτσι ώστε να αποδυναμώσει τη Χεσμολάχ και να κάνει την χερσαία εισβολή μέσα. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε το τι θα κάνει το Ιράν. Το οποίο, αν αυτή τη στιγμή δεν αντιδράσει απέναντι σε όλα όσα έχει κάνει το Ισραήλ στην Χεσμολάχ, το Ιράν έχει ξεφτυλιστεί πλέον παγκοσμίω. Μόνο λόγια είναι το Ιράν, το οποίο είναι μια τεράστια δύναμη, υποτίθεται, με σχεδόν 100 εκατομμύρια πληθυσμό, στρατιωτική δύναμη, ένα τεράστιο παίκτη στο κομμάτι των πετρελαίων, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και δεν θα ήθελε το Ιράν να αφήσει τη Χεσμολάχ έτσι. Διότι όλοι οι υπόλοιποι σύμμαχοι, το ίδιο και οι Χούθη κάτω στην Ιεμένη, καλά, η Χαμά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντική για το Ιράν, αλλά όλο αυτό ο άξονα τη αντίσταση, αν το Ιράν δεν υπερασπιστεί τον Λίβανο σε περίπτωση χερσαία εισβολή, τότε πραγματικά το Ιράν θα έχει ξεφτυλιστεί στα μάτια όλου του κόσμου και θα έχει αποδείξει ότι είναι απλά μονολόγια. Διότι μονολόγια είναι τόσο καιρό. Βγαίνουν και δηλώνουν ότι θα κάνουν, θα κάνουν, θα κάνουν και στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα. Δεν τολμούν να το προσπαθήσουν τουλάχιστον να τα βάλουν με το Ισραήλ. Δεν τολμούν. Οπότε λοιπόν όπως έχουν τα πράγματα, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει ξεκληρήσει όλη την διοίκηση της Χεσμολάχ, σκότωσε και τον αρχηγό της και πιστεύω ότι έχει και πολύ μεγάλες μετακινήσεις στρατευμάτων στα βόρεια, όπου έχουν φύγει και οι κάτοικοι του Ισραήλ και πιστεύω ότι θα την κάνει την εισβολή για να μπει μέσα, για να τελειώσει το θέμα, διότι είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας για το ίδιο το Ισραήλ να μην υπάρχει Χεσμολάχ αυτό θέλει το Ισραήλ. Έχει βρει το χώρο, έχει βρει το κενό και πιστεύω ότι θα το κάνει. Δεν ενδιαφέρεται πλέον για την ειρήνη του Ισραήλ. Θέλει να λήξει τι απειλέ που υπάρχουν γύρω του. Η πρώτη είναι η Λωρίδα τη Γάζα, στην οποία έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωτικό έλεγχο και η Χαμάς είναι πλέον σχεδόν ανενεργή. Δεν μπορεί πλέον να κάνει πολλά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ο Λιβανός είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο για εισβολή. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι διαφορετικό η κεντρική κυβέρνηση του Λιβάνου και η Χεσμολάχ. Αλλά η Χεσμολάχ έχει τεράστια δύναμη και έχει εκατοντάδε χιλιάδε μαχητέ. Αλλά πλέον δεν έχει διοίκηση, και αυτή είναι και το πάτημα του Ιράν στη Μεσόγειο. Αν το Ιράν δεν απαντήσει σε όλα όσα έχει κάνει το Ισραήλ, στο, στο Λιβάνο, αλλά γενικότερα πιο, πιο συγκεκριμένα, βασικά στην Χεσμολάχ, τότε το Ιράν θα γίνει ρεζίλ και θα χάσει όλη τη δύναμη την οποία έχει. Δεν θα έχει πρόσβαση στην Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον κόσμο μας και εμείς μπαίνουμε σε μια περίοδο πολύ 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 επικίνδυνη. Διότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στη Μέση Ανατολή και στην Αμερική έχουμε εκλογές, η Δύση είναι ακέφαλη. Δεν υπάρχει ένας Τραμπ, δεν υπάρχει ένας δυνατός ηγέτης αυτή τη στιγμή στο τιμόνι των ΗΠΑ για να σταματήσει αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή οδεύουμε προς μια γενικευμένη σύραξη. Και μην νομίζετε ότι αν θα ξεκινήσει η εισβολή του Ισραήλ δεν θα επηρεαστούμε κι εμείς. Μπορεί να μην επηρεαστούμε στρατιωτικά, μπορεί να επηρεαστούμε, μπορεί όμως να μας πιάσει το μεταναστευτικό κίνημα, διότι όλοι αυτοί οι εκατομμύρια άμαχοι κάπου θα πάνε. Ο πρώτος προορισμός του Λίβανο σε μια ασφαλή περιοχή γύρω-γύρω είναι η Κύπρος, η οποία θα επηρεαστεί άμεσα και στη συνέχεια κατ' επέκταση στα ελληνικά νησιά. Τι θα γίνει τότε, δεν θα μας πιάσει το μεταναστευτικό, Προφανώ και θα μας πιάσει. Και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο εμεί πρέπει να ευχόμαστε να μην γίνει αυτή η εισβολή. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Με τα δεδομένα τα οποία έχει σήμερα το Ισραήλ, θα το κάνει και δεν θα ενδιαφερθεί για το τι θα πει κανένα. Δεν θα ενδιαφερθεί τι θα πει η αντιπολίτευση, τι θα πούνε οι προοδευτικοί, τι θα πούνε αυτοί οι ευαίσθητοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον πόλεμο. Δεν το ενδιαφέρει το Ισραήλ. Δεν λέω ότι αυτό είναι καλό ή κακό αυτό που κάνει το Ισραήλ. Εγώ σα μεταφέρω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είπε θα το κάνω και δεν νοιάζεται. Κανεί δεν μπορεί να το σταματήσει. Καμία διαμαρτυρία με πανό δεν πρόκειται να σταματήσει την στρατιωτική δύναμη την οποία διαθέτει το Ισραήλ, που είναι μια πολεμική μηχανή με άντρε και γυναίκε στο στρατό, με πυρηνικά και προφανώ με βοήθεια που υπάρχει πέρα από το δυτικό στρατόπεδο, που στόχο έχει πάντα την ανάσχεση τη δύναμη του Ιράν και τον περιορισμό όλων των πρόξει που έχει το Ιράν τόσο έτσι στην Αραβική Χερσόνησο όσο και στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Εγώ εύχομαι να μην γίνει ο πόλεμος, να μην πάμε σε γενικευμένη σύραξη, αλλά όλα τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ο πόλεμος Ιράν-Χεσμολάχ-Ισραήλ θα ξεκινήσει με χερσαία εισβολή, με δυστυχώς εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους και ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων να κινδυνεύουν γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Και όλο αυτό προφανώ και θα μα επηρεάσει, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Που τυπικά σε αυτό το κανάλι ασχολούμαστε με πολιτικά θέματα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα τόσο σημαντικό κομμάτι εκτό. Σα ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε. Περιμένω την άποψή σα κάτω στα σχόλια. Πείτε μου τι πιστεύετε εσεί, ποια είναι η γνώμη σα για το Ισραήλ, ποια είναι η γνώμη σα για το Ιράν, ποια είναι η γνώμη σα για τον παράγοντα Ρωσία που μέχρι στιγμή δεν έχει επέμβει πολύ δυνατά στο τι συμβαίνει στην περιοχή. Η Κίνα μπορεί να το παίξει έξυπνα διπλωματικά για να προσπαθήσει να σταματήσει κάτι. Αλλά και η Ρωσία και η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική βρίσκονται πολύ μακριά γεωγραφικά από το Ισραήλ και νομίζω ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Εδώ το Ιράν δεν μπορεί να βοηθήσει, ή μάλλον φοβάται να βοηθήσει, να το πω καλύτερα, διότι άπαξ και βοηθήσει, εγώ πιστεύω ότι το Ισραήλ πολύ άνατα θα μπορούσε κάποια στιγμή να βρει την θέση του Χαμενεΐ και στη συνέχεια να κάνει ότι έχει κάνει σε όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία απείλησαν την ύπαρξη του Ισραήλ και έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Σα ευχαριστώ λοιπόν όλου, περιμένω τη γνώμη σα, αν σα άρεσε like και πατήστε και subscribe και το καμπανάκι. Πάρα πολύ παρακολουθείτε, αλλά δεν κάνετε εγγραφή. Θα ήθελα να κάνετε εγγραφή, το εκτιμώ πάρα πολύ και με βοηθάει να συνεχίσω την δουλειά μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, εύχομαι σε όλες και όλους καλή συνέχεια.